ένα, δύο, τρία. Να ζήσεις Ελένη και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άστρα μαλλιά. Ξανθά, ξανθά, φωτίζεις τις νιώτης το φως. Και όλοι να λένε να μία στο φως. Φύσα, Ελένη, φύσα! Πολύ σωστά! Που εδώ που τα λέμε, αυτό που είπατε, η Ελένη, πιο πολύ απ' όλα και δεν κάνω και πλάκα τώρα, έτσι. Είναι σοφό. Γιατί, με όλα αυτά που έχει κάνει στην τηλεόραση, σοβαρότατα τώρα. Σοβαρότατα τώρα. Το μυστικό τη είναι η διάρκεια. Μάλλον το χαρακτηριστικό τη. Το μυστικό τη είναι ότι κάνει μαραθωνοδρόμιο. Είναι μαραθωνοδρόμιο. Σωστά. Επειδή σήμερα κλείνει τα 44, είναι επίση πρέπει να το πούμε αυτό. Φυσικά είναι αλλιέ πόσο χρονών είναι οι γυναίκε. Άκου, με πρόλαβε, είναι από τι ελάχιστε που το λέει κάθε χρόνο, δεν έχει κρύψει ποτέ την ηλικία τη. Μα το έχει πει ότι έγινε το 69. Το ξέρω. Το 69, χρυσή χρονιά. Το έχει πει. Έχει ένα κακό. Κακό, τι? Κακό. Τι? Εκείνο που θέλω να πω, δηλαδή, είμαι ένα γκάκι. Όλα καλά, αλλά τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Τρίτη, 29 του μήνα. 29 του μήνα. Τι ζώδιο? Σκορπιός. Σκορπιός, ναι. Με οροσκόπο κρυό έχει. Αυτό είναι το κακό. Έλα. Γιατί? Ο σκορπιός δεν υπάρχει. Η κυρία Μπαλατσινού τι είναι? Σκορπιός. Μετά από τρεις μέρες έχουμε και... Έχουμε γενέθλια και στο δικό μα. Μερικέ φορέ μα αποσυντονίζει. Είσαι σαν το χάπι που ανακαλύφθηκε για την καράφλα. Ό,τι και να σημαίνει πάντω σκορπιό, να μα το πει και η Τζέννη. Γιατί είσαι σκορπιό, πιστεύω ότι είναι ένα. Πριν περάσουμε στο κυρίω θέμα μα, είναι άνθρωποι που μπορούν να γεννιούνται από τι τάχτε του σκορπιού. Έτσι λένε, έτσι λέει η επιστήμη, παγιατάκι. Έτσι λέει παγιατάκι, επιστήμη. Εντάξει, εγώ αρνούμε τώρα να το πω. Εσύ λε να γίνονται από τι τάχτε. Ελένη. Δεν έγινε ποτέ στάχτες. Δεν έγινε στάχτες, αλλά πέρασε και πολύ δύσκολα. Πέρασε και πολύ δύσκολα. Εκείνο που έχω εγώ να πω για την Ελένη είναι άλλο. Δεν είχα φίλο, όσο κάναμε παρέα, αλλά και μετά το ακούω, δεν έχει καμία σημασία. Δεν είχα φίλο, άντρα, ο οποίος να μην τη γούσταρε. Λογικό. Δηλαδή, λογικό. Όχι. Είχα πολλές φιλενάδες που και γνωστές και που κάναμε παρέα που ήταν ωραίες γυναίκες, παιδάκι μου. Ναι. Η Ελένη, σε όσους ξέρω εγώ, εκτός και η δική μου είναι περίεργη φίλη. Του έβγαζε πολύ το σεξ. Δηλαδή τη βρίσκανε καρασέξι. Είναι. Αφού είναι. Γυναίκα. Είναι μια πραγματική γυναίκα. Αυτό πιστεύω εγώ για την Ελένη. Εμείς όμως σήμερα εδώ. Έχεις ένα μικρό εικονοστάσιο σπίτι σου. Με πραγματικά. Την αγαπάω πάρα πολύ, μωρέ την Ελένη. Εντάξει. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό. Ναι.